Κοντά μας ο προπονητής του Αγίου Νικόλαου, ο Νίκος Ουγιάς, coach, αν και ξεκίνησε καλά το μάτς, δεν καταφέρατε να πάρει το βαθμό εδώ στο Ρούφ, ήταν 2-1 από Πάο Ρούφ. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι και μικρό που είχε η ομάδα σου. Ναι, θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι και γενικότερα σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Έμεινε η μπάλα στα πόδια μας, καταφέραμε, βγάλαμε καλές προϋποθέσεις, πετύχαμε ένα γκολ. Και η γνώμη μου είναι ότι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε την ισοφάριση προς το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, στα αρχές του παιχνιδιού, δεχτήκαμε μια πίεση λίγο έτσι από άμεσο παιχνίδι, όπου έγινε και το 2-1 από μια αφοσβητούμενη φάση. Από εκεί και πέρα ξαναπήραμε μέτρα στο γήπεδο, πιέσαμε, χάσαμε σημαντικές ευκαιρίες προς το τέλος του παιχνιδιού. Και με βάση τη συνολική εικόνα, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν αντικαταπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Έγινε η προσπάθεια τα παιδιά, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και η σημερινή ήττα θεωρώ ότι μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Πώς θα πρέπει να διαχειριστείτε αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε σήμερα και τα συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία νομίζω δεν τα έχετε συνηθίσει. Ναι, σίγουρα. Το ένα δεδομένο που αναφέρεται όσον αφορά τα παιχνίδια ισχύουν για όλες τις ομάδες. Οπότε, ό,τι ισχύει για μας, ισχύει για όλες τις ομάδες και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και σε προηγούμενα παιχνίδια όπου είχαμε αρνητικό αποτέλεσμα, θεωρώ ότι το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Σε σχέση ότι δεν βρισκόμαστε στην κορυφή αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι μας πεισμώνει όπως είπα και πριν. Αλλά εξάλλου ο στόχος μας δεν είναι να βρισκόμαστε στην κορυφή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι να βρισκόμαστε στην κορυφή στο τέλος του πρωταθλήματος. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Coach, κατά τη γνώμη σου, ποια σημεία κλειδιά έκανε το σημερινό παιχνίδι και ένα σχόλιο για τη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα παιχνίδι που το ελέγχαμε ισορροπημένο, χωρίς πολλές φάσεις. Πιθανό να έπαιξε ρόλο και η τύχη σήμερα, γιατί στο γκολ του Ρούφ είναι μια φάση μετά από δεύτερες, δύο-τρεις πρώτες και δεύτερες μπάλες, όπου δεχόμαστε τον γκολ. Όπως και στη φάση του δοκαριού του δικού μας, για λίγα εκατοστά δεν μπήκε η μπάλα γκολ, οπότε πιθανόν και αυτό να έπαιξε το ρόλο του. Για τη συνέχεια ένα σχόλιο. Η συνέχεια είναι δύσκολη για όλες τις ομάδες, είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ειδικά οι τρεις πρώτες ομάδες είμαστε σε απόσταση αναπνοής και θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Και για τον πρώτο, αλλά και για την παραμονή φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.